Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μου ο Χαρισταύρου. Και εγώ είμαι ο Σπύρο Καβαλιεράτο και έχω και ειδήσει εκτό από σχόλια. Γιατί φορά Έχουμε αρκεστικά. και μία. Δεν ξέρω. Καλό. <laughs> 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 θα το βάλω έτσι όπω δεν μπορεί κάνει ο κόσμο. Πρέπει βγάλει φωτογραφία και να πει έτσι βγήκε το podcast. Θέλει. Ναι, Ωραία. Περίμενε. Έτσι βγαίνω στο δεύτερο. Έτσι από το ραδιόφωνο. Ναι. Έτσι είχα πάντα τα ακουστικά. Υπάρχουν και φωτογραφίε. Ναι. ναι, ναι. Όντω τώρα. Τι νούμερο podcast είναι. Νούμερο 18. Δέχθηκα πάρα πολλά θα δουν τη φωτογραφία στο Twitter μου ναι. ο κόσμος. Δέχτηκα πολλά παράπονα... Ότι κορυδέψαμε λίγο τον κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα γιατί τελικά δεν δώσαμε ειδήσει. Ωραία, τώρα δώσαμε έχει, μία, τώρα έχει κανονικά. Δώσαμε μία η οποία αποδείχθηκε. Για το μιλουτίνο, αφού είπα για τα ακριβώς, εκατομμύρια, τα έχω πει. Ακριβώ. ότι. Και για τον ΠΑναθηναϊκό έχω πει για δεύτερο ε, δεινόσαυρο. έχω σήμερα εγώ ονόματα για πάνω. Ωραία, έχω και εγώ για Ολυμπιακό. Πότε έχω ονόματα για Παναθηναϊκό. Με ράντονι τη προπονητή, όπω όλα, δείχν, όλα δείχνουν. Δηλαδή, μπορεί τώρα που μα ακούν να έχει ανακοινωθεί ο προπονητή. Θε να βγάζει ακουστικά για να πα Βάλτε τώρα Λοιπόν, να πείτε τι συμβαίνει τώρα. Πριν ξεκινήσουμε, <laughs> να πούμε δύο λεπτά για το χθεσινό ναι. βραδινό event, ήθελα, ήθελα το επόμενο. Το να επόμενο είναι αγαπημένα σε ταινίε. Με αφορμή του. Βασικέ ταινίε. Ναι, να ε, φίλε, ή τι θυμάσαι όλε από Όχι, δεν τι θυμάμαι όλε, αλλά έχω δει του Γιάννη την ταινία τέσσερι φορέ. Ναι. Και έχω, εντάξει, δεν έχω σταματήσει να συγκινούμε, αλλά ξέρει, το είδα. Σε στα... ποιο σημείο συγκινήθηκες Συγκινήθηκα πάρα πολύ την ώρα του draft. Στον draft, ε? Ναι. ο Γιάννη εκεί. Ο Γιάννη, το draft ή στο. Ο, ο Γιάννη έλεγε. Είναι απίστευτο. Μη Μην, εξήκη... μου, το είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μην εξήκη... μου το κάνουμε. Θέλω να κάνουμε οπωσδήποτε ένα από θα Να σε ε, κάνουμε. Για... με αφορμή του Γιάννη, για να σχολιάσουμε και όλη την ταινία του Γιάννη, μάθε. Αυτό να πούμε μόνο. Ότι ο Γιάννη είναι εξήκη... Να πω και λίγο και... τι εστάσει μου, μία-δύο. Ναι. Όχι Γιάν, τέτοιο. Ο Γιάννης... Αλλά είναι μια δυο οχι τετοιο αλλα ειναι μια τρομερη ταινια Ο Γιάννη είναι executive producer, δηλαδή πέρασαν όλα τα χέρια του. Έχει δει όλε τι σκηνέ δεκάδε φορέ. Και χθε χθέα σε πόλια πλάταξε ναι. 20 φορέ και Πρέπει να το έχει ξαναδεί κιόλα. Αλλά να το βλέπει. Ο, βλέπεις... ο παραγωγό είναι, ρε! Ναι. Α, να το, το βλέπει στο γήπεδο, Στη, που, σε, έχει που, μεγάλος, ναι, γήπεδο νομίζω, που έχει γυριστεί. Αν ε, ε, και δεν είναι αυτό το γήπεδο μου νομίζω που έχει γυριστεί μερικέ. Ε, Ήταν περίεργο αυτό το ε, ε, γήπεδάκι στην την ταινία. Ανοιχτό. Δεν ξέρω πού είναι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ταινία. Πολύ συγκινητική. Το είδα και σαν το, όπω είπα του πιγκουίνου την εποχή των παγετών. Ελληνικό τέτοιο. Σε έχουν δει και τα, τα παιδιά του Άντμαν που το συζητήσαμε ότι είναι ταινία για Κυριακή μεσημέρι. Ναι. Δεν είναι, ρε, παιδί μου, η ταινία. Καλά, εγώ το, το έχω δει τέσσερι φορέ μετά τι 12 τη νύχτα, όταν γυρνάω από τη δουλειά. Ναι, κατάλαβε τι εννοώ. Σε τύφος, Καλά, σε... ναι, 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 είναι ναι, αυτό. Είναι, είναι σαν ναι, το. Είναι εποχή ευχάριστο. παγετώνων, το άλλο τα. Είναι, είναι ευχάριστο διόρο. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Τέτοια Με μηνύματα. Ταινία. Είναι, 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 είναι παιδική ταινία. Με το φοβερά μηνύματα και εντάξει, κάνει του, έχει ζήσει από μικρό αυτό. Αυτούς... Αυτό. Δεν απευθύνεται σε εμά κιόλα αυτή ναι, η κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, εμεί ναι, τα ξέρουμε. Ναι. Δεν απευθύνεται λοιπόν, σε εμά. Όχι, δεν εμάς. τα ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ αυτά δεν τα ξέρα φαντάσου Ποιο δεν ήξερε. Στην Τουρκία, εγώ δεν την ήξερα. Αυτό που έγινε στην Τουρκία, πώ περάσανε, τι έγινε. Ναι. Δεν την ήξερα αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Ότι είχε πάει στο άργο να κόβει ελιέ. Ναι, ναι, ε, δεν ναι, ναι, ναι. το ήξερα. Ναι. Το άλλο ότι πουλάγανε πραγματάκια το ήξερα. Ωραίο, ωραίο. Κατάλαβα ότι του βγάλανε από το σπίτι π.χ. στο αλλιώ. Δεν το ξέρω αυτό έτσι ακριβώ την θα ιστορία. Θα έπρεπε να βγει και στα σινεμά, ρεγά μου. Δηλαδή αυτή είναι η μοναδική ναι, μου ένσταση. Ναι. Θα έπρεπε να βγει στα σινεμά. Εντάξει, έχουμε ενστάσει. Ναι. Αυτή είναι μία. Θέλουμε. Ωραία, πάμε να το συζητήσουμε στο επόμενο. Στο ναι. επόμενο. Πάμε, ναι. ναι. Απλά τώρα ναι, πάμε στο επόμενο. Γιατί και την άλλη εβδομάδα θα συζητάνε. Μην νομίζετε. Ναι, και άλλε ταινίε όμω. Και άλλε που σε εμπνέουν, σε συγκινούν. Το χάστιλ δηλαδή. Το είδεσαι. Το χάστιλ. Με τον Άνταμ Σάντλερ. Δεν μπερδεύτηκα με το άλλο. Πολύ ωραία. Και... Το ωραίο. είδα και το Χάστλερ. Ναι. Πολύ ωραία. με αφορμή το Γιάννη, κάθεσαι και είδα και το Χάστλερ. Πολύ ωραία. Είναι και διαφορετικό στυλ, είναι και άλλο επιπέδου budget, είναι και άλλο επιπέδου ταινία. Εντάξει, αλλά πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία. Το Uncut Gems, πάλι του Adam Sandler με τον Kevin Garnet, το είδε. Όχι. Ωραία. Θε να κάνουμε επεισόδιο όντω την επόμενη εβδομάδα για αυτά. το επόμενο επεισόδιο είναι ταινία. White Man Can Jump, Kazam, Space Jam και τέτοια δηλαδή. Τάξει, σπίτι πουλ, παρότι το Το παλιό να... Space Jam. Ναι, το είπα, ήμουν ένα παιδάκι. Τι δε... λες, ρε, δε... πρέπει να το είχα δει 40 φορέ. Mm. Έλα, πάμε τώρα. Εγώ πάμε. Γραφές, θέλει μεταγραφέ. Τι δει... θε να ξεκινήσουμε δει... από δει... πού. Ωραία, θε να ξεκινήσουμε από τον Παθναϊκό. Ναι, ναι, ναι τον να ξεκινήσουμε, με το... θες να ξεκινήσουμε ναι, ναι. από τον Θε να ξεκινήσουμε από τον Πάμε. Εποχή Ράντονιτ. Τώρα αν το απρόπτο γίνει την ώρα που γράφουμε, δεν ξέρω. Και αν δεν γίνει. Όπω και να έχει, ε, εκεί θέλει ένα Παναναναϊκό που πήρε Καλαϊτζάκι, Παναγιώτη για τη θέση 2-3. Γιώργο Καλαϊτζάκι, δεν βλέπω τι γίνεται, Μήπω παίρνει αυτό στον Παναναναϊκό. Περιμένει NBA, περί... NBA. περιμένει NBA. Περιμένει, έχει αλλάξει εντυπωσιακά το σώμα του. Το είπαν, το είδα τη φωτογραφία. Έκλεισε, έκλεισε τη χρονιά εντυπωσιακά με 17-18 ναι, ναι. πόντου, μεσοόρι στην Οκλαχώμα. Εντάξει, σε κάκιστη ομάδα βέβαια. Αλλά εντάξει, περιμένει μια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα περιμένει πολύ, δηλαδή μέχρι τέλειο ναι. Αυγούστου. Παναναϊκό έχει Λί και Καλαϊτζάκι αυτή τη στιγμή συν Παπα Παπαγιάννη και Νέντοβιτζ. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Κασελάκη έφυγε μόνο του ή απλά δεν ενδιαφέρθηκε με τον να τον ναι, κρατήσει. Νομίζω ότι δεν του θα το πάνε. Δεν μπορεί να έφυγε για το περιστατικό. Δεν, δεν, πάω να το πιστέψω ότι δεν τον ήθελε ο Παναθυναϊκό. Δεν έχει Έλληνε. Τώρα πάει στη μια λογική θα πάρει. Έχει και τον Ματζούκα, έχει και τον ε, uh, Ο το ναι. Πήρε ναι. και τον Καλάτζάκη, κάτι γίνεται. Ναι. Προφανώ θέλω να κάνω ένα ανανέωση. Κάτι, ναι, κάτι, κάτι κινείται. Εντάξει, και τώρα για να είμαστε και ρεαλιστέ, δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερη περίπτωση από αυτή του Ράντονιτ αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι για είναι τη πολύ θέση καλή του περίπτωση. Τί, δηλαδή, αν δει ποιοι ήταν ελεύθεροι, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια καλύτερη περίπτωση από αυτή. Ναι, και ήταν ένα προπονητή που για να πούμε την αλήθεια, είχαμε πιστέψει ότι θα μείνει στον Ερυθρό Οπότε του ουσια κάνει και αρπαγή ο Παναθηναϊκός Για πες μου τώρα, που να έχεις... κάτι. Γιατί να μείνει στον ένα αστέρα. Ξέρω. Δηλαδή τώρα που ανεβαίνει η Παρτιζάν. Ακριβώ. Τώρα θα, θα τα παίρνει η Παρτιζάν για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτό. αυτό βλέπω. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά τα έχει ζήσει όλα ναι, στη ναι. Σερβία. Θέλει και κάποια. Κοίτα μια... μου κάτι πριν αρχίσει τα ονόματα. Πρόκληση. Με παπαγιάννη πιστεύει ότι μπορεί να μπει το NBA. Ναι, 100%. 100%. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όπω και για το Βεζέγκοφ, θα τα πούμε πιο μετά για okay. το Βεζέγκοφ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή το θέμα είναι ότι ο Παναθναθνα θα τη πούμε. Ναι, πες εσύ για Παθναϊκό. ρε παιδί μου, αυτό με τον Παπαγιάννη πιστεύω ότι στον Παθναϊκό καταλαβαίνουν ποιο είναι το ρίσκο και θα έχουν κάποια επιλογή έτοιμη σε περίπτωση που τον χάσουν. Που δηλαδή. Θα του δώσει και πολλά λεφτά. Ο δηλαδή, φαντός. αν τον χάσουν, θα έχουν πολλά λεφτά να επενδύσουν. Το ξαναλέμε. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν 4 εκατομμύρια μπροστά. Μπορεί να πάρουν 4-5 δόση ακριβώ. Μπορεί ναι. πάρουν 2 μπροστά και να βρουν έναν πολύ μεγάλο παίχτη. Το εντυπωσιακό με τον Πανθναϊκο είναι ότι γυρίζει ξανά στην αγορά του Μίσκο Ρασνάτοβιτ. Ναι. Θυμόμαστε πώ είχε σπάσει ο δεσμό Παναγιώτη. Γιατί ναι, ο Ράντοβιτ είναι... έχει μάνατζερ τον Το Ράντοβιτ μαζί ήταν στην Αθήνα και ο Ράντοβιτ έχει παίχτε. Δηλαδή έχει τον Νάτζουσιτ που έφυγε από την Μονακό και είναι καλή περίπτωση για τον Παγκό. Ε, θα όταν μείνει έχει νέντο... τον Νέντοβιτ. Θα μείνει ο Νέντοβιτ. Ό,τι φαίνεται. Από πίσω, του. από πίσω του. Ναι. Άσχημο στο... είναι ο Βασικό θα τον έλεγα εγώ. Τον Νάτζουσιτ. Ναι, για μια ομάδα στον Παναγιώτη. Αυτό σου λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Απλά επειδή έχει τον Νέντοβιτ, λέω μήπω. Έχει τον Λοβέρν. Που, okay, είναι σε μια, μια χαρά. Είναι σε μια κατάσταση μετά από τραπέζι, 5... μετά από δύσκολη χρονιά. Αλλά είναι ο Λοβέρν. Είναι πολύ αξιόλογη περίπτωση ψηλού Έχει το Χάντερ, τον Αθέλο. Έχει το Μοντεγιούνα. Έχει παίχτε καλούς που μπορούν να μπουν αυτή τη στιγμή στον Πανέκο και με όχι πολλά λεφτά. Δηλαδή, ο Μοντεγιούνα πόσα μπορεί να ζητήσει αυτή τη στιγμή, 7 κατοσταρικά. Αν χάσει τον Παπαγιάννη, σου λέω να τον πάρει για δεύτερο. Για δεύτερο, το... ο Πάνεκο. Πανέγος... Μα, πάνω, πρέπει να πάει δεύτερο... να χτίσει την εφημερίδα το Χασάν Μάρτιν. Δηλαδή να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Χασάν Μάρτιν υπάρχει καλύτερο ψηλό αυτή τη στιγμή για τον πανδενικό. Κοιτάξτε, υγιή ο Χασάν Μάρτιν είναι ο ιδανικό και για τον Ολυμπιακό έτσι όπω είναι. Ναι, Αν, ρε, παιδί μου. Δεν ήταν φέτο σε πολύ καλή κατάσταση τα πρώτα. Και πάλι και σε αυτό το συζητάω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Χασάν Μάρτιν φεύγει γιατί δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Απλά ο Ολυμπιακό θέλει να τσεκάρει κάτι διαφορετικό. Αυτό θέλει να δοκιμάσει κάτι νέο ρε παιδί μου. Α, δεν σημαίνει ότι τον αφήνει επειδή δεν του κάνει τη δουλειά να, να το αφήνει και γι' αυτό. Αν κάνει θα με τη Μονακό και στο Final Four ήταν καλό. Βοήθησε. Ναι, βοήθησε, βοήθησε. Μην ξεχνάμε αυτό. στο τέλο του αγώνα με την ΕΦΕΣ, αυτό έπαιζε. Ναι, ναι. ναι. δηλαδή, άμα είσαι Παναθναϊκό, δεν γίνεται να μην πα να χτυπήσει τον Χασάν Μάρτιν ναι. που ήταν δύο χρόνια εδώ, που είναι έτοιμο παίκτη, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογή. Ναι. Για πίσω από τον Παπαγιάννη, Μια χαρά λέει, είναι ο Χασάν Μάρτιν. Για πίσω Οπότε... από τον Παπαγιάννη. Και η πρώτη του χρονιά ήταν ειδικά πάρα πολύ καλή. Ναι. Άλλα. Τι άλλα θα έχει ο Παναθναϊκό, θα έχει. ναι, ναι, πρέπει να πάρει. Το βασικό, γιατί έχει το είναι μια χαρά. Πρέπει να πάρει. Το θέμα είναι όμω να πάρει. Τρία-πέντε είναι σούπερ. Αν μείνουν όλοι έτσι. Ναι. Αν ο Παπαγιάννη δεν πάει στον Μπί και γίνει Χρήστο του Νέντοβιτ που χρήστη του Συμβούλου, γιατί όχι. Ναι, αλλά το να ένα και το τέσσερα. 4, κάτι. Στο 1, θα πάρει παίχτη καλύτερο του Πάρι Λί. Ε, σω πιο ψηλό, διαφορετικό, αντίθετο. Διαφορετικό. Οχι, όχι, καλύτερο, αντί ένα αντίθετο. Ένα Βόλτερ. Βόλτερ, πώ το λέτε εσεί. Βόλτερ, Βόλτερ. Κάνα Βόλτερ, κάνα τέτοιο τι όχι Βέστερμαν. Βλέπω, ρε παιδί μου, όμω ότι γίνεται τεράστια ανακύκλωση παχτών πάλι φέτο ε, στην δεν Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ειδικά γκάρτ. Ρε εσύ, τώρα από το NBA θα μείνουν πάρα πολλοί παίχτε χωρί δουλειά. Είναι πάρα πολλοί οι free agents φέτο. Δυστυχώ αυτή η ανακύκλωση δεν την καταλαβαίνω ούτε ναι. εγώ. Ναι. Πρέπει δηλαδή, κάποιο να κάνει δηλαδή, την αρχή, yeah. να τον φέρει και μετά τον κοιτάνε όλοι. Ο Πάντα Μπαρτζόκα... έτσι γίνεται. Ο Μπαρτζόκα πήγε πέρυσι σε συγκεκριμένε λύσει που είχαν παίξει στην Ευρώπη. Μα κάμπι φέτο γέμισε το ρόστερ τη πάλι με παίχτε που ήταν στην Ευρώπη. Εκεί πε για μπλατ. Όλε οι κινήσει μπλατ Δηλαδή, βλέπει παίχτε που του είχε, yeah. είχε, το είχε, φέρει στον Ολυμπιακό ή ήθελε να του φέρει, όπω ο Χόλιντ, Μπόλτουιν, Χόλιντ. Λορέτζο Μπράουν, Όστιν Χόλιντ, Ντάρον Χίλιαρντ. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα για πνίνη και μέγκο που είναι η Ισραηλινή, αυτή θα είναι για συμπλήρωμα. Τζο Νίμπο, Άλεξ Πόηθρε, Μπόντζι Κόλσον. Με εξαίρεση. Τον Πόηθρε δεν είναι κανένα πρώτη γραμμή. Είναι καλή όμω. Θυμίσω αυτό που σου λέω, ο Μπόνζι Κόλσον. Είναι καλό Είναι Κόλσον. φοβερή περίπτωση παίκτη. Είναι καλό. Απλά δεσάρι. δεν τον έχουμε δει στο πιο υψηλό επίπεδο. Ναι, δεν τον, τον έχουμε ξέρω, δει. τον παρακολουθώ. Λίγο Έχω και ένα φίλο στο Instagram που από όλη τη χρονιά μου λέει ναι. Για τον Μπόνζι Κόλσον. και αυτό σε ρώταγα και από την αρχή τη σεζόν για τον Μπόνζι που ήταν στο Μιλγουόκι κλπ. Μπράβο, ναι. Πολύ καλή Κάτσα και είδα κάτι ένα μπαζερ μπίτερ που είχε βάλει, θυμάσαι. Για, για αυτού του Αμερικανού. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αυτοί μακάμπι του εμπνέει. Ναι. Δηλαδή αυτά πάνε και να παίξουν καλάκι. Είναι για, για μακάβια. Ναι, είναι για μακάβια. Και καρσίγιακα. Ναι, καρσίγιακα. Είναι τα Νομίζω ότι θα είναι καλή μακάμπη αν βρει ένα καλό playmaker, όχι τον Baldwin. Δηλαδή, δηλαδή του καταστρέφει πας. έχει Ρέγα. δύο άσου του καταρχά. Το. Και δύο τρε. Που... Εντάξει, δεν θέλω να, να πω τίποτα. Αν αυτή την ομάδα να βάλει τον Baldwin. Τι μα θέλει να κουμανταδόρο. Τρέλα με τον Baldwin. Βάλε σε αυτήν. Νομ... είναι ο Λόρεντζο Μπράουνα, δεν έχει και αυτό το πολύ πολύ καλό σου. Βάλε... Και βάζει μαζί τον Baldwin. Είσαι μακάμπη. Έχει πάρει πόσα έχει πάρει από το buyout του Wilbekin. Όλα τα έχει δώσει σε αυτή την ενίσχυση. Πήγαινε, δώσε Όσα θέλει ο Φακούντο Καμπάσο. Και κλέψουν από τη Ρεάλ. Είναι εγγενημένη για Ρεάλ. Κλέψανε από τη Ρεάλ. Φεύγουν από την. Άμα γυρίσουν Βάλε τον Καμπάσο αυτή την ομάδα. Θα είναι ομάδα Final Four. Ναι. Καλά. Πάει ο Καμπάσο. όπου και να τον πάρει. Στο λέω από τώρα. Ρεάλ Μαδρίτη του χρόνου. Θα άμα πάει, το πάει, το πάει ο Καμπάσο. Ο καμπάτσο, το δεν το χάνει ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, Παναθανικό παίζει με την Playmaker θα πάρει. Έχει τίποτα και στη λίστα σου. Όχι. Σου είπα αυτά τα νόματα που είναι Βέστερμαν και Ο Ρασάντοβιτ έχει σίγουρα και καλού Αμερικανού. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα έχει καλή ομάδα πάντα ναι. Δεν σου λέω πόσο καλή, γιατί είναι δύσκολο να φτιαχτεί από την αρχή μια ομάδα. Όχι, θα αλλά δεν θα είναι ομάδα. αυτό που είδαμε Θα πέτος. έχει καλή ομάδα. Δηλαδή, αυτό ότι ο που ο θέλουμε ο... για τον μπάσκετμπολ. Νομίζω ότι ο Ράντονιτ είναι περίπτωση ο παρόμοια με του Φερόπουλου. Δηλαδή θα έχει πειθαρχία, θα έχει κατεύθυνση. Εντάξει, δεν θα βάζει 100. Δεν θα βάζει 100. Αλλά δεν θα τρώει και 95. Θα είναι μια σκληρή ομάδα. Σκληρή ομάδα. Γιατί τι άλλο. Το πρίφτη σκληρή αφούς την ήθελε να αλλά δεν του πέτυχαν τα υλικά καθόλου. Καθόλου τα υλικά. Τα δεν τέσσερα και βγήκε. τα ο Άσος, δεν του βγήκε καθόλου. Δεν του βγήκε καθόλου. Τέσσερα, τένα, εσύ λέει, το το Λοβέρνι θα τον βάλει 4 ή 5 ή 4-1-4-1-5. Δηλαδή τον βλέπει και στο το τέσσερα, Ναι. Ε, μόνο 5. Μόνο Δεν πλέον, πλέον μόνο 5. Ναι. Μακάρι να έρθει το Λοβέρνι γιατί νομίζω ότι θα έχει και πολύ σημαντικό κίνητρο. Ο Πανέκο έχει μια πίεση, αλλά και ο Λοβέν δεν είναι ο κλασικό Γάλλος, ρε παιδί μου. Είναι Γάλλος που έχει περάσει yeah. από τη Σερβία, από την Παρτίζαν. Έχει πάει. Λιθουανία. Γύρισε, πήγε η Λιθουανία, συμπασχετικό κοινό. Μακάρι να δούμε Πανθναϊκό να ξαναγίνεται Πανθναϊκά, άρα Να... Yeah. Δηλαδή να μπαίνει, ρε παιδί μου, στην Ευρωλίγκα. Δεν yeah. Και Τε να μην το λες. προτάσμα κανονικά τώρα, 7-0 σε ρίο Ολυμπιακό. Αν ε, το προτάσμα είναι, ξέ, έρχεται πιο μετά. Αλλά αν μπει στην Ευρωλίγκα και αν μπει στο ΑΚΑ και να Ρε, παιδί μου, ε, δεν θα χάσω τώρα από τη Βίρτου εδώ σήμερα, δεν θα χάσω τη Βαλένθια. Να σε πείσει ότι θα μπαίνει μέσα να κερδίσει ναι. τουλάχιστον αυτά. Όχι να είναι 8, να είναι κοντά. Εκεί, 10, <σχεδίδι> 11 κίνα και, και δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, ρε, παιδί μου, αυτό να ελπίζει μέχρι το τέλο του χρόνου να μα πείσει λίγο ξανά. Πάμε Ολυμπιακάρα. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακό έχει, μια... έχει τη βάση του, έχει μια χρυσή ευκαιρία να ανέβει και άλλο επίπεδο. Ναι. Δηλαδή είναι ήδη σε υψηλό επίπεδο και μπορεί, αν πετύχουν οι δύο ή τρει κινήσει, να ανέβει επίπεδο. Θα κάνω μια αποκάλυψη τώρα. Ναι. Μια πληροφορία που μου ήρθε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Ανοίγω το γήπεδο, σου δίνω την μπάλα. Ναι. Υπάρχει νόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ, ο οποίο πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα ίσω να έχουμε και νέα. Αυτή την εβδομάδα που γράφεται το podcast. Τώρα, αυτή, μέχρι την ναι. Κυριακή, ναι. Πιστεύω ίδιες. ότι είναι γιατί ο Ολυμπιακό θέλει να το ξεκαθαρίσει. Άρα θα πρέπει να πληρώσει και κάτι παραπάνω σω. Αλλά το κάτι παραπάνω δεν πρέπει να φύγει από τη διαδικασία και τι ισορροπίε του Ολυμπιακού, γιατί μετά αλλάζουν όλε τι ισορροπίε. Ναι, σωστά. Δηλαδή, ε, δεν μπορεί π.χ. να πάρει ο Ντόρσε πάρα, πάρα πολλά λεφτά και ο καλύτερο παίκτη τη Ευρωλίγα να παίρνει κάτω από εκατομμύριο. Ναι. Κατάλαβε. Χρειάζεται να τον πληρώσει ο Ολυμπιακό τον ε, Ντόρσει, Πάνω από το εκατομμύριο. Γιατί παίρνει λιγότερα από εκατομμύριο τώρα. Ε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήρθε μια πληροφορία από τη Σερβία ότι μπήκε η Παρτιζάν με πάρα πολύ καλή πρόταση. Αυτή είναι η είδηση που έχω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι παιχνίδια μάνατζερ ή αν είναι ισχύ, αλλά ο Μπράντοβιτ θα κάνει αυτά. Αν πει έχει και τον Πάντερ. Αυτό θα έλεγα. Έχει και τον Πάντερ που είναι ίδιο πράγμα. Ναι. Και παίρνει και πολλά. Αλλά λένε ότι μπήκε. Δεν, δεν ξέρει ποτέ με τον Ο Μπράντοβιτ. Ο Πάντερ πήρε πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Για τόσα λεφτά μιλάμε. Ναι. Για το... αλλά... Υπάρχει αυτή, η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή Δεν Σερδία. νομίζω ότι θα έφευγε από τον Ολυμπιακό, ναι, από τον Πειραιά, από αλλά... τη θάλασσα να πάει στο Βελιγράδι. Ναι. Δηλαδή, μέχρι χθε λέγανε ότι δεν υπάρχει πρόταση. Για πόσο δηλαδή, αν του δίνει 1,5 ναι, 1,5 ε. Ναι. Τόσο δίνει και στον Πάντερ. Με 1,2 τον κρατά τότε. Τόσο πιστεύω ότι ναι, πρέπει ναι, να είναι ναι. το ποσό. Τόσο πρέπει να είναι. Ναι, ναι, το πρέπει είναι πολύ σωστή κουβέντα. Τόσο πρέπει ναι, να είναι γιατί και αυτό είναι ευχαριστημένο. Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση. Και δεν θα χαλάσουν πολύ οι Αν μετά ο θα θέλει. Ο αν μείνει. Μπορεί να πάρει μια προσαρμογή, ναι. με Α, μια επέκταση. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Βεζένκοφ. Το κλείσαμε την Τόρσεϊ. Ναι. Κρατάμε την Παρτίζαν. Ναι. Okay. Κρατάμε την Παρτίζαν και την εβδομάδα. Πιστεύω ότι μέσα σε επόμενες μέρες ναι. θα έχει ξεκαθαρίσει. Okay. Είναι κλειδί για τον Ολυμπιακό. Γιατί μετά θα πρέπει να πα να σε ξένο. Αν φύγει η Τόρσεϊ θα πρέπει να πα σε σουτέρ. Σίγουρα ο Ολυμπιακό είναι έτοιμο για αυτό το ενδεχόμενο. Ε, δεν ξέρω αν είναι έτοιμο. Αλλά σίγουρα έχει, κοιτάζει. Έχει εντοπίσει η ναι, έχει, έχει εντοπίσει. Σου κοπεί ποιον θα ήθελα εγώ έτσι. Ναι, αυτό ο πέκτης που λε ήταν και ο δεύτερο στόχο πέρσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τον NBA. Μιλάμε για τον Τόμα. Το Matt Thomas, ναι. Ναι. Είναι restricted free agent στο NBA, είναι παντελώ ελεύθερο για να γυρίσει. Α, είναι παντελώ ελεύθερο. Ναι, 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 Πέρσι δεν ήταν ακριβώ έτσι, γι' αυτό ναι. και. Είχε συμβόλαιο. Ναι. ναι, Ενώ φέτο ouais, δεν ξέρει. Είναι ένα παίκτη που σίγουρα ταιριάζει. Και ίσω λοιπόν, είναι και καλύτερο στο shoot από τον Dorsey. Στο Απλά spot, δεν είναι Έλληνα. Στο spot είναι σίγουρα ανώτερο επίπεδο σου Αλλά ο Dorsey είναι ο Dorsey. Είναι ο, ο παίκτη που θα πάει στο ναι. Το να τον κερδίσει. Το ναι, ματς. ναι, ναι. είναι ο παίκτη που αγαπάει ο κόσμο. Δεν συζητάμε ότι για τον Ολυμπιακό το τέλειο είναι ναι. Ο Από εκεί και πέρα, όμω, θα πρέπει να πάει σε ξένη λύση και μετά να αλλάξει όλο το ροτέινγκ. Ναι, ρε, Δημοντόρση σου δίνει και αυτό το στοιχείο το διαφορετικό το ναι, τεκμηδιασμού ναι, ναι. του να πάρει την μπάλα να χορέψει έναν αντίπαλο. Αυτό Να, αντί πάλι, και και ξέρεις, είναι ο το. να Αλλά δεν είναι ούτε κλεισμένο ούτε σίγουρο. Okay, όπως το κρατάμε. Χαρούσε. Φαίνεται στον κόσμο. Δεν είναι έτσι. Αυτά που λέμε, σημείωση, τα λέμε Τετάρτη Απόγευμα. Ναι, ναι. Που μπορεί να αλλάξουν από ώρα σε ώρα. Έτσι, αλλά βέβαια. έτσι όπω είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το διευκρινίζουμε γιατί είναι θέματα που. Ρευστά. Ακριβώ. Ναι. Για τον Βεζένκοβ, ναι. εσύ ξέρει NBA, αλλά και οι πληροφορίε που φτάνουν και στα αυτιά του είναι ότι για του χρόνου θα τον κοιτάξουν, που θα ανοίξουν. Του χρόνου το καλοκαίρι. Ε. Φέτο πήρανε στον draft παίχτη, έχουν... δεν θα πάει στη διαδικασία να τον πάρουν, απλά να τον πάρουν για δύο χρόνια με το μικρό συμβόλαιο. Αν είναι με να το πάει, τεστάρι. θα πάει με, το... με του δικού του κανόνε. Ναι. Θεωρώ ότι φέτο. Δεν θα δεν κινδυνεύσει ο Ολυμπιακό να το χάσει. Του χρόνου θα είναι λίγο διαφορετικά. Ναι. Έχει κάνει και αυτό μια δεύτερη μεγάλη χρονιά, τρίτη στην ουσία. Ναι, σωστό. Γιατί δύο χρονιέ παίζει καταπληκτικά. Σωστό, Θα μπαίνει στην πιο παραγωγική του ηλικία. Ακριβώς. Μάλλον είναι ήδη στην παραγωγική του ηλικία. Θα, θα παραμένει εκεί. Ναι, οκ. Okay, θα έχουν φύγει και κάποια συμβόλαια από Θα Kicks. έχουν φύγει. Εκεί, εκεί το, δηλαδή και αυτός, αυτό αυτό που ακούει, νομίζω, που του έρχονται οι πληροφορίε, είναι ότι του χρόνου θα είναι πιο ε, ναι, ναι, ναι. καλό για αυτόν. Να κοιτάξει προ το NBA. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Kings θα τον πάνε στο 4. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι θα πάει προ το 3. Ναι. Οπότε, έχοντα βγάλει δύο-τρία συμβόλαια από το ρόστερ, ναι, νομίζω θα έχουν και αρκετά χρήματα. Έχει περάσει η τριετία από την ημέρα που έγινε draft. Οπότε, μπορεί να πάει με ό,τι χρήματα ναι. θέλει εκείνο να διεκδικήσει. Τώρα, φέτο έχει περάσει ή από του χρόνου. Έχει περάσει, Α, έχει, έχει περάσει. περάσει. Ωραία. Οπότε μπορεί να ζητήσει όσα χρήματα θέλει. Δεν υπάρχει κάποιο κανονισμό, δεν υπάρχει κανένα περιορισμό. Νομίζω ότι ας πούμε το συμβόλο των 10,2 αυτό του αρέσει. Όχι το 5, πόσο είναι το. 4, ,4 εκατομμύρια τη ίσω είναι η mid-level exception, 10,4 είναι η annual Ναι, ναι δηλαδή ναι, τα 4 νομίζω... εκατομμύρια είναι περίπου 2,3 δολάρια. Καθαρά εννοείς. Ναι, 2,2, ναι, 2,3. Δολάρια που είναι 1,9 ευρώ κάπου ναι, εκεί. Ναι, εκεί. Δεν θα αφήσει τον Ολυμπιακό για, για εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Θα τον αφήσει ναι. για πάρα πολλά λεφτά. Του αρέσει, παίζει καλά, τον αγαπάει. Πάντως, ναι. να σου πω και την αλήθεια, το γεγονός ότι το buyout του Βεζέγκομ είναι στα 750 χιλιάρικα σίγουρα μπήκε γιατί ήταν και μια καλή κίνηση από τον Ολυμπιακό. Σάσα, δεν μίλησε με την ΕΦΕΣ, με την Τζεσεκά, θα σε βοηθήσουμε να πα στο NBA. Οπότε βλέπω γενικά μια πολύ, πολύ καλή σχέση, σχέση ναι. ανάμεσά του και δεν πιστεύω θα μπει. Δεν μπορεί να βάλει παραπάνω από 750 σε ένα παίκτη που του δίνει Μπα... 900. Ακριβώ, και μπορεί δηλαδή... να φύγει για να πάσει στη στιγμή αν του δώσει 1,5 εκατομμύριο, μπορεί να Φύγει, μάλλον. ναι. ναι, μπορούσε. σωστό, λοιπόν, πολύ σωστό. Είναι μια πολύ καλή σχέση. Εκτιμάει ότι ο Ολυμπιακό τον πήρε, τον έκανε superstar στην Ευρωλίγκα από εκεί που δεν Περνέ τον ήθελε καλά. κανένα. Δεν τον ήθελε κανένα. Περνάει καλά, ρε. Και περνάει καλά. Περνάει δεν, καλά. Μη, ξένας, δεν, τον ήθελε κανένα. Ναι. Ήταν, έχει φύγει από την Βαρσελόνα. Ακόμα και στον Ολυμπιακό λέγανε ποιο ο Μπεζέν. Καλά, ναι, μην συγκρίνουμε. Μην μπούμε με τι ονόματα το σύγκρινε ο κόσμο τότε. Ναι. που εμεί οι δύο λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη κίνηση του Ολυμπιακού. Είναι πολύ τυχερό. Έριξε τρομερή δουλειά το παιδί. Δεν το συζητάμε δεν έχω καμία αμφιβολία του Μπάπεξ στο NBA. Ναι, ναι. Καμία αμφιβολία. Γιατί Απλά στο 3. Το Απλά στο τρία. Το shoot που έχει, αν έχει το γήπεδο, έτσι παίζουν στο NBA. Παιδι. Δηλαδή δεν μπορεί να μαρκάρει το, το κούμπο στο 4. Mm. Κατάλαβε. Δεν μπορεί να μαρκάρει αυτά τα τεσσάρια. Ε, ναι, είναι περισσότερο να παίξει τα τριάρια, να ματσάρει με τα κορμιά του, να βγει αλλαγέ στο 4. Επίση, παρότι αυτό. κάποιοι να παίξει άλλη θέση, να μην άλλη στην επίθεση. Όχι, μην τα αυτό. Γιατί, γιατί πρέπει να ξέρουν λίγο ε, Τι να εξηγήσουν. Δηλαδή, εντάξει. παιδιά, είναι βασικά του μπάσκετ αυτά. Έτσι, δεν λέμε να παίζει 5 στην επίθεση και 1 στην άμυνα, ή ένα στην άμυνα, ένα στην, στην επίθεση, 5 στην άμυνα. Είναι, τα μπέρδεψα κι εγώ, αλλά στο 4 και στο 5, στο 3 και στο 4 αλλάζουν λίγο αυτά. Μα το είπε και ο Τσέο, ο, ο Γιάννακη, λέει: Εγώ έβαζα 5 τον Τζίλερ, 4 τον. Θα σα μπέρδεψα. Αν να 4 τον Τζίλερ, 3 τον Γκλέιζα τον... τον... έβαζα στην επίθεση. Κατάλαβε. Άρε, Κλέιζα, τρομερό παίκτη. Τέλο πάντων, δεν μπορούν εύκολα να το καταλάβουνε. Αλλά πάμε λίγο στον Ψιλό. Πάμε <σίλει> στον Έτσι. Ο Μιλουτίνοφ θα ήταν το κερασάκι, όχι κερασάκι, η τούρτα Η δεν τούρτα πάνω στο κερασάκι δεν ναι, ήταν. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ήταν, ήταν υπερπολιτέλεια. για τον Ήτανε. Ολυμπιακό λόγω συνθήκων. Δεύτερη χρονιά που χαλάει μια υπερπολιτέλεια μετά από εκείνη του καλάθι. Ναι. Δεύτερη χρονιά. Ήταν και αυτό υπερπολιτέλεια. Οι υπερπολιτέλειε κάνουν μόνο για συγκεκριμένου παίχτε. Παρ' όλα αυτά, και... ναι. το γιο σου δεν ήρθε ο καλάθι, δεν νομίζω ότι βγήκε σε κακό στον Ολυμπιακό. Όχι, στον καλάθι βγήκε σε κακό. Καλά, στον σίγουρα, ναι. Στον καλάθι σίγουρα. Τον Οπότε να δούμε και αν θα βγει τώρα σε κακό ή σε καλό στον ναι. Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, Τετάρτη κοιτάνε λίγο δύο περιπτώσει. Χωρί να είναι. Μία είναι του Μπολομπόη και η άλλη είναι του Τόμπι. Του και έχουν και άλλου πολλού, αλλά λέμε τώρα έτσι. Αν δεις Ο Μπολομπόη είναι πιο πολύ παίχτη Μπαρτζόκα με την συνάμυνα. Ναι, μαχάρι, ναι. τα πόδια του ναι, είναι. είναι το, το κλασικό ελικόπτερο. Είναι, είναι το ελικόπτερο κλπ. Είναι Μπαρδόκα, στην επίθεση όμω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και πήγε ρολ παίζει και παίκτη Λούκα 100%. 100%. Ναι, ναι, Πηδάει Λούκας... στο Θεό. Πηδάει στο Θεό, κάνει ελαιό και του κάνει και pop out. Στο γιατί σωστό. ο Λούκα θέλει και pop out, θέλει και πήγε ρολ Έχει role. βάλει το σου στο παιχνίδι του. Πάρα πολύ. Παρότι έχει αργό ριλίζ, το έχει. Το θέμα είναι τα χρήματα. Όχι, τα χρήματα και οι δύο τα ίδια είναι. Ναι. Ναι. Γιατί μιλάμε. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα και εμεί το λέμε συνέχεια δεύτερο ψηλό. Ένα από του δύο. Το το δύο. θα μοιράζονται το, χρόνο. Θα μοιράζονται το χρόνο με ναι, το ναι, φάνη. Ναι, ένα από του δηλαδή, δύο. Δεν υπάρχει Για πρόβλημα αν είναι Για το θέμα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν. Με τι ικανότητε που είχε ο Τόμπι στην επίθεση, αν ήταν τα πόδια του γρήγορα. Αλλά είναι ένα από του 13. Ναι. Που σημαίνει ότι θα παίζει με δύο δεινόσαυρου. Γιατί το πάνω από 10 είναι δεινόσαυρο του 2-10. Εξαρτάται τι ακριβώ έχει στο μυαλό του Μπαρτζόκα. Στην δηλαδή, άμυνε. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή... Στην επίθεση ταιριάζει απόλυτα. Η άμυνα είναι το θέμα. Τι αλλαγέ. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να παίξουν αλλαγέ ναι, ναι. με του δύο αυτού. Ναι, ναι. Παίζει με το φάλ λίγο. Αλλά ίσω πα σε άλλε. Τα ice, τα κλπ. Ο, ο Μπόλεμπο είναι πολύ καλό στην άμυνα ψηλά. Ναι. Πολύ καλό στην άμυνα ψηλά. Ναι. Ο Τόμπι δεν είναι κακό. Είναι, κακός είναι πολύ σκληρό παίκτη. Ναι, ναι. Απλά δεν είναι τόσο γρήγορο στα πόδια. Ναι, ναι. Αλλιώ θα ήταν των 2 εκατομμυρίων, των τριών θα ήταν Ελαντέιλ. Και δεν είναι το διαφορετικό του, του φάλ αυτό. Είναι διαφορετικό του φάλ γιατί σουτάρει. Ο Τόμπι παίζει πικεν ρόλ. Στην άμυνα δεν είναι αυτό. Ενώ στην επίθεση είναι και πικεν ρόλ γρήγορο Ποιον ανέφερε. Το Λαντέιλ. Είναι Λαντέιλίζ λίγο. Ναι. Λαντάλε, πώ τον λε εσύ. Ναι, ε... Τζοκ Λάνταλ. Αυτό το παίχτη τον έχουμε αλλάξει 20 ονόματα. Όχι, Λάνταλ. Ε, αυτό είναι στο. Έχει συμβόλαιο στο Σάντα. Όχι, λέω το, το στυλ του. Αυτό θα ήταν, ιδανικός, θα το ήταν Λέει, ιδανικό. Λάδε, στο ναι. Από πέρσι τον Ιδαν... κινητό. Ναι, τον ήθελε για πρώτο βέβαια. Δεν θα είχε πάρει το φαλ. Ναι. Δεν ναι. Έχει πάρει το Δεν θα είχε πάρει το φαλ. Δηλαδή από το Λάιτι πήγε στον Ντόρσι και από το Λάνταλ πήγε στο φαλ. Δύο στα δύο. Εντάξει, θεωρητικά δύο στα δύο, έτσι. Θεωτικά, ο πρώτο στόχο πάντα ήταν ο Ντόρσεϊ. Ναι, Απλά ναι. κάποια στιγμή είπανε. Μπορεί και στο τέλο να παίρνει και του δύο. Ναι, Αλλά ναι. σίγουρα ναι. θα μπερδευόταν πολύ το πράγμα. Δεν θα παίζει ο Παπα-Νικολάου. Οπότε. Εντάξει. Πάλι και πάλι μετά θα ίδια... και για τεσάρι. τεσάρι. Τον Κώστα. Έχει τον Κώστα δεν τον κούμπο. Που τον θε οπωσδήποτε. Σκοπί για τον θέλω. Για πολλού λόγου. Για πε του. Εντάξει λοιπόν, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Για του ίδιου λόγου το θέλω και, τον... θέλω και εγώ στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά στο Ολυμπιακό Τεσάρι. Καταρχήν είναι Έλληνα. Δεν πιάνει θέση ξένου. Δεύτερον στο πρωτάθλημα θα παίζει 25 λεπτά. Όπω έπαιζε ο Ζασάρλ. 25 λεπτά. Και ο κόσμο θα πηγαίνει στο γήπεδο για να βλέπει τα καρφώματα του Κώστα, ρε παιδί μου. Ο Κώστα θα γεμίζει γήπεδα. ναι, γήπεδα. Ναι, ναι. Θα γεμίζει. Δηλαδή στο, στο μάτι των Ιωνικών που θα πηγαίνουν 800 άτομα, μπορεί να πάνε 3.000. Βιντεάκια 3. 000. 3. 000. θα μα στέλνουν. Ναι, μπράβο, αυτό ακριβώ. Καταλαβαίνετε. Γιατί; δηλαδή... και, και στην να Είναι ναι. Ναι. Ναι, ναι. μπορεί να έχει ένα ρόλο και νομίζω ότι... Και το όνομά του να θυμίσω ότι παρόν δεν έπαιξε πολύ το δεύτερο μισό με την. Βίλερ Μπάν. Έχει γίνει φέτο πρωτοσέλιδο στην Εκύπ. Ναι, ναι. Που η Εκύπ για να βάλει μπάσκετ είναι ή εθνική, άμα πάρει κάποιο. την. τι ματσάρα έχει κάνει στο Άκα με τον Πάθνα Εκό. Έγινε πρωτοσέλιδο στην Εκύπ, αλλά όχι για αυτό το μάτσο με τον Πάθνα για ένα άλλο που είχε ναι, κάνει σύ... στη <συμίλωση> Γαλλία, ναι, ναι, μέσα ναι. που είχε κάνει καρφώματα κλπ. Και, και τάπε. Ναι, που είχε και κάνει και Γιάννη Κάρα. Πρώτο θέμα στην Εκύπ την έντυπη έκδοση. Τόσο μεγάλο όνομα. Εντός... Εντός... δεν είναι ο ίδιο ο Κώστα. Το όνομα δεν το κούμπο είναι το. Είναι ατραξιόν, παιδί μου. Είναι ατραξιόν. Και το ατραξιόν δεν σημαίνει ότι δεν θα βοηθήσει. Καλά το λε. Δεν λέμε ότι είναι μασκότ. <laughs> είναι κανονικό παίκτη, αλλά θα είναι ατραξιόν και στα μάτια τη Ελλάδα θα παίζει 25-28 λεπτά για να ξεκουράζονται και οι άλλοι. Και θα μπορεί ο κόσμο να πηγαίνει να βλέπει κάτι ωραίο. Δηλαδή θα... είναι... είναι, ωραίο, το είχαμε πει και φέτο. Είναι ωραίο να πηγαίνει στο γήπεδο και να βλέπει <laughs> 40 λεπτά το Σλούκα και το Γόκαπ, το Λαριτζάκι και το Μακίσικ και να μην βλέπει ρε παιδί δηλαδή, μου πιτσιρικάδε. Δεν λέω, μακάρι να πάνε και δύο-τρει πιτσιρικάδε, αλλά βλέπει 40 λεπτά καλού παίκτε. Αυτό. 40 λεπτά καλού παίκτε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό θα κοιτάξει και τεσάρι. Είπαμε για τον. Πώ τον λέω εγώ το Γάλλο, τον λέω λάθο. Ποιο Γάλλο. Το Λαμπειρή, πώ λέγεται. Το Λαμπειρή. <σ months> Δεν είναι. Το... Αν, αν Πάρουν δυναμό που στο το 5, μπορεί να πάρουν πιο φθηνό. Δεν είναι πρώτη λύση, αλλά το κοιτάνε. Είναι σίγουρα φθηνό, ναι. είναι σίγουρα έμπειρο. Παίζει σίγουρα... και το 5 λίγο. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι λίγο εκεί να το βάλει δεύτερο, δεύτερο πεντάρι που πα, μαρκάρει ναι. αλλαγέ. Μπορεί να παίξει αλλαγέ εκεί, αν θε να αλλάξει λίγο το ρυθμό. Ναι. Ή όχι. Δεν ξέρω ξέ, για κάποιο λόγο. Δεν, δεν, είναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Ο mm. Μπέντιλ. Είναι και αυτό μια τέτοια λύση. Με... παίζει και στα δύο θέσει. βάζει ε, τρίποντο. Άφησε ο Παναγιώτο τον ναι. Μπέντιλ. Για να για πάρει, το... πάρει το... white. Με... τον Κάρο το... Γουάιτ. Και τον πάνω χρήματα. Και... Ναι. το Μπέντιλ. Σκληρό παιδί. Βάζει τρίποντο. Τρίποντα. Ξέρει την Ευρώπη. Είναι ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Δεν ε, είναι τρίποντα. πρώτη λύση ούτε αυτό. Άλλα Α, προφάνε, κοιτάνε. Προφάνε. Αλλά προφάνε. είναι και αυτό μέσα στι λύσει. Κοιτάνε πολλού. Εμένα προσωπικά μου κάνει. Και ο Λαϊμπηρή για τέταρτο πέμπτο ψηλό μου κάνει. Ο Λαμπερί, άστο. Αυτό, θα... να μην τον ξαναπώ και Θα κατσα, το όνομά του όλη την χρονιά. Εγώ τον κράζω τώρα το Λαμπερί και θα πάρει ο το Λαμπερί και άντε μετά να πούμε τον Πεχταρά. Oh, Λα... Δεν είναι πολύ. Ναι, Πρέπει να είναι πιο πίσω. Ναι. Πιο πίσω. Ναι. Πιο πίσω. Και Αλλά υπάρχει, ότι... υπάρχει, υπάρχει, το όνομα και του Κώστα υπάρχει και του Τέτοιου υπάρχει. Τόμπι και. Για να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ο Κώστας... Νομίζω ότι ο Κώστα είναι έξω από τον γενικότερο σχεδιασμό. Δηλαδή, αν ο Κώστα. Με τον Κώστα υπάρχει έδαφο για να έρθει. Δεν μα πειράζει, δεν χαλάει σε τίποτα ο σχεδιασμό. Τον βάζει και αυτόν. Είναι Έλληνα, είναι ατραξιόν. Μπορεί να πάρει και τον Ντόμπι και τον Μπέντιλ. Θα πάρει και τον Κώστα. Για τον Κώστα δηλαδή θα δώσει ναι, λίγα χρήματα. Είναι και Έλληνα και Ακριβώ αυτό. NBA δεν νομίζω ότι θα πάει φέτο oh. ο Κώστα ούτω ή άλλω. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει έδαφο. Και... Γιατί, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν παίζει και για τον Παναγιακό ο Κώστα. No, νομίζω ότι δεν παίζει για τον Παναγιακό. Μακάρι να πάει και στον Αυτό θέλουμε να έρθει να παίξει ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό τώρα πήγε εκεί και έπαιξε λίγο. Απλά μην φεύγει για τι ταινίε. Πριν από το κουκού. Ε, 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 έφυγε, ναι, πήγε σε Las Αφού δεν το έφυγε. βάζουμε τόσο άλλο γιατί. Ναι, ναι. Και ο Γιουσούφα Φαλ είναι ελεύθερο. Και εμένα μου αρέσει. Και τον έχω πει εγώ, τον Γιουσούφα Φαλ. Έχω Ραδονιτς, πει για τον Ιτ, coach Dino, coach Έχουμε Γιώργο. Πει, σου έχω πει για έναν δεινόσαυρο. Για τον Παναγικό. Δεν έχω πει. Δεν... Ναι. Όποιο θυμάται, θυμάται. Ναι, ναι, ναι. Το... Το... και τέτοια δεν βγάζουμε πολύ λέγαμε Ο Γιουσούφα ήταν στην Πασκόνια. Τον αποδέσμευσαν γιατί είχε 7-8 κατοστάρικα κασέ. Αυτό είναι φάλι φόλο μου. Μην μπερδευτούμε. Και Ήστε, δύο φάλι είναι. Δεν δε, δε το γνωρίζω. <laughs> Θα το δω όμω πάνω στο βιντεάκι που του έχω να προφέρω τα ονόματα του. Γιατί τους... και ο φάλι όταν ήρθε ήταν follow, μετά έγινε φάλι. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ο Γιουσούφα μπορεί να εχει κασε κάσει πάνω από 5-6 εκατοστάρια αυτή τη στιγμή. Α, α, περίμενε, περίμενε. περίμενε. Γιουσούφα για Παναθμαϊκό, αν φύγει ο Παπαγιάννη, έτσι. Δεν μπορεί να έχει 2-2-20. Τι, γιατί μου κουνά κεφάλι. Γιατί όχι. Ναι, μακάρι. Μακάρι ίδιο. Κώστα και Ιουσούφα. Να θα δει που σε μερικά χρόνια θα έχουν δύο όλοι. Ναι, ρε. Σε μένα τα λέει. Αλλάζει π. το μπάσκετμπολ. Μακάρι και Ιουσούφα πέρυσι, και μέχρι, Κώστα. Μέχρι πέρσι δεν θέλαν κανένα. Τώρα πήγαν στον ένα και θα πάνε και στου δύο. Φέρτε Ιουσούφα και Κώστα. Δεν με νοιάζει που. Στον κολοσσού του. Ναι. Όπου θέλετε. Να, βλέπουμε, να ξαναδούμε λίγο Αλφαίνα. Λίγη Α1 μιλάμε και στο Ιταλικό. Αν γίνει Α1 και αν τέλο πάντων. Άλλο αυτό. Άλλο <Άστω> αυτό. <χαλώς> το αυτό. Αυτό. βγάλανε για ένα τέτοιο. Έστειλαν για ψηφοφορία. Καλά, εντάξει. Όχι, δεν μου ήρθε. Μου ήρθε στο mail λέει. για ψηφοφορία. Αλλά λέει οι δημοσιογράφοι λέει είναι μαζί με του φιλάτε το ίδιο. 40%. Δεν μου είχε έρθει κάτι να ψηφίσω. Εγώ ήρθα, πήρα. Το mail το γενικό πήραμε. Όχι το τον, για του δημοσιογράφου που ψηφίστηκαν. Όχι, μαζί πάμε το γενικό είμαστε εμεί. Και πώ θα καταλάβουν ότι είναι. Να, Α, καλά, ίδιο ποσοστό ε, είναι. Δημοσιογράφοι ε, το εντάξει. κοινό παίρνουμε το 40%. Άσε να δούμε πώ θα τσουλήσει η κατάσταση με εσά και εγώ. Και, ό, και εντάξει, μετά πάμε πριν δύο εβδομάδε. Εντάξει, δεν ε, μπορούμε να, να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ο Λιόλιο του δίνει το πρωτάθλημα. Μπορείτε να το πάρετε. Ναι, τι σημα... Να σου πω κάτι. Τι σημαίνει ότι του το πρωτάθλημα. Ποιο θα βγάλει δελτία. Δεν ξέρω. Mm. Και όχι μόνο, θα μπλέξουν. Τα... Ποιο θα βγάλει την κέρδη, θα, θα, θα βρουν όλοι αυτοί. Ο Ολυμπιακό Παναγιακό θα θα βγάλουν και μόνο. ναι. ναι. εκεί θα Ποιο θα παίξει την BCL από όλου αυτού. Δεν μετά. ξέρω. Mm. Έκανε το με τον ΕΟΕΣΑΚ με τον Άρη, ξέρει τι έκανε. Ποιο θα παίξει. Του έδωσε τη ωρία, του λέει έχει κι άλλη. Και ναι. είχε λήξει η ωρία. Ναι, ναι. Αντί να ρωτήσουν την ΕΟΚΡΟ ή τη ΦΥΜΠΑ, ρωτήσαν τον ΕΣΑΚΕ. ΕΣΑ. Ποιο θα μπαίνει να συζητάει με τη Φίμπα για να Α, κάνουν τα στραβά μάτια για τα μπάν. Δεν ξέρω. Δεν κάνει τίποτα όμω η Καλή τύχη. Όπω θα κάνετε, Ελά, και που κλείνει γιατί. Καλή μπασκε... Όχι, δεν μπορούμε να λέμε πλέον καλή μπασκετική εβδομάδα. Α, έχουμε την νίκη! Ναι. Καλή μπασκετική εβδομάδα. Με την Δε... νίκη. Δεν ξέρουμε αν την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σα Τετάρτη. Μπορεί να είμαστε την Πέμπτη. Ναι. Και να πούμε για ταινίε ναι. την άλλη Πέμπτη. Να πούμε ταινίε. Ναι. Την άλλη Πέμπτη, τι Μπορεί να, να μην πούμε την άλλη Πέμπτη δούμε. για ταινίε. Θα πούμε, πούμε. πούμε πάντω. Θα πούμε το, τότε, το top 5 μα, ναι. όχι το top 10. Να είναι πιο καλό καιρό πιο μετά, στο τώρα που έχουμε επικαιρότητα, μπορεί να θέλει επικαιρότητα ο κόσμο. Θα δούμε. μπορεί να είναι ταινία. Δείτε, Rise, δείτε, Hustle, δείτε, Uncut Gems. Αυτέ τι τρει και την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Ήμουν ο Χαρισταύρου. Σπύρο Καβαλιεράτο. Να είστε καλά, καλή μπασκετική εβδομάδα. Γεια σα.